μπρος μου και είμαι πεθερά σου. Τι εννοείς? Και να θυμάσαι. Για όλα αυτά ο μπαλαμός. Ζαφύρι. Δεν μπορώ, με πνίγει του τη σιωπή. Ουάου. Ποτέ δεν πίστευα ότι στη ζωή μου θα ένιωθα τέτοια χαρά αντικρίζοντας κατουλίτσες. Μπα, είναι καταπληκτικός ο ρόλος σου, ρε παιδί μου. Είναι καταπληκτικός. Όταν πρωτοξεκίνησε το Παρτάλι, ακούστηκαν διάφορα και για αυτό το ρόλο. Ότι είναι κάπως χαρακτηριστικός, ας πούμε, σε σχέση με όλους τους γκέι ανθρώπους και ότι τους παρουσιάζει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έδιναν μια αρνητική χρειά, τέλος πάντων, σε αυτό το πράγμα. Mm. Εσύ. Τι έχεις να απαντήσεις με αυτό, πώς το βλέπεις αυτό, πώς τον είδες εσύ τον δικό σου ρόλο σε σχέση με όλο αυτό που υπόθηκε τότε, όταν πρωτοξεκίνησε η σειρά? Όταν πρωτοξεκίνησε η σειρά, ήμουνα τόσο συγκεντρωμένος στην απόδοσή μου και στο, όπως το ξέρεις πολύ καλά με τη δουλειά μας, ήταν μια στιγμή που θα έπρεπε να ακούω και να επηρεάζομαι ενώ από οτιδήποτε γραφόταν, και επειδή έπρεπε να είμαι συγκροτημένος σε σχέση με αυτό που είχα να αποδώσω και δεν ήμουν και εξοικειωμένος με το μέσο, με την τηλεόραση, με τα γυρίσματα και με όλα αυτά. Επίσης, ήταν και η πρώτη φορά που έκανες κάτι τόσο μεγάλο. Ήμουν συγκεντρωμένος σε αυτό και δεν έδωσα καθόλου σημασία. Σε μια δεύτερη ανάγνωση, πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε είναι κωμωδία, είναι πολύ σαφές, είναι πολύ... Εγώ θεωρώ ότι από πλευράς μου το έχω προσεγγίσει με πάρα πολύ ειλικρίνεια και αυθεντικότητα και έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του και να την εκφράζει με όποιο τρόπο νομίζει. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, επειδή ένα μέρος της δουλειάς είναι αυτό που λες, το δημιουργικό, η δουλειά μας αυτή καθ' αυτή, και ένα άλλο είναι όλα αυτά που κατά καιρούς μπορεί να λέγονται ή να γράφονται, όπως και αυτό που αναφέραμε τώρα, και όπως και αυτά που έχουν γραφτεί για αυτές τις δύο παραστάσεις τις θεατρικές, από τις οποίες εσύ αποχώρησες τελευταία στιγμή, και γράψανε διάφορα ότι ο Μήνος την άκουσε και φέγε τις παραστάσεις κτλ. Θέλω να μου πεις τι έγινε εκεί για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως γραφτήκαν. Σίγουρα δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι σταθήκαν στη δική μου αποχώρηση σε σχέση με την τελευταία παραγωγή που τελικά δεν θα γίνει κιόλας καθόλου από ό,τι γνωρίζω. Ενώ όχι εξαιτίας μου. Δεν θα γίνει γενικά η παράσταση. Δεν θα γίνει καθόλου αυτή η δουλειά. Ναι. Εν τέλει. Στάθηκαν σε αυτή την πληροφορία χωρίς να ξέρουν όλο το γεγονός. Είχα συμφωνήσει να είμαι σε μια δουλειά στην οποία μου είχε τηλεφωνήσει η Άννη Παναγιωτοπούλου για να με φωνάξει να παίξουμε μαζί σε σκηνοθεσία του κύριου Ρίγα στο Glorious. Αλέξανδρου Ρίγα, ναι. Glorious, ναι. Συμφώνησα να είμαι σε αυτή τη δουλειά, διότι η Άννη Παναγιωτοπούλου, εκτός από εξαιρετική ηθοποιός, συνάδελφος κτλ., είναι οικογενειακή φίλη, έχω μια σχέση μαζί της προσωπική από 19 χρόνια, είναι ο πρώτος άνθρωπος που με είδε να παίζω θέατρο ποτέ. Και με έχει βοηθήσει απίστευτα στην πορεία μου, δίνοντας μου ευκαιρίες κατά καιρούς, όπως και τώρα ήταν να συνεργαστούμε μαζί. Για κάποιο λόγο αποχώρησε από τη δουλειά αυτήν και ηθικά θεώρησα χρέος μου. Α, αποχώρησε, κύριε Παναγιωτοπούλου. Ναι, υπήρξε μία επιπλοκή στη συνεργασία και αποχώρησε και θεώρησα ηθική μου υποχρέωση να αποχωρήσω, εφόσον ο άνθρωπος που με είχε φωνάξει στη δουλειά και με τον οποίο έχω και την προσωπική σχέση που έχω, δεν θα ήταν στη δουλειά αυτή. Αυτό θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω. Αυτές είναι οι δικές μου αξίες, ηθικές αρχές ή οτιδήποτε, τις οποίες δεν διαπραγματεύομαι, ούτε θα ήθελα να τις συζητήσω εκτενώς. Ναι, ναι. Αυτό πιστεύω εγώ, η συνείδησή μου, για να κοιμάμαι το βράδυ ήσυχο στο κρεβάτι μου, μου είπε αυτό. Ότι εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι σε ένα θειάσωπο άνθρωπος που με έχει φωνάξει να δουλέψω μαζί του. Δεν θα τους. Δικούς του λόγου. Το συζήτησες μαζί της πριν πάρεις αυτή την απόφαση? Βεβαίως, η οποία κιόλας με απέτρεψε από το να το κάνω, αλλά εγώ ηθικά αισθανόμουν ότι το σωστό ήταν αυτό και φυσικά το κατάλαβαν και όλοι, και οι συντελεστές και ο σκηνοθέτης και η παραγωγή, και χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρξε λοιπόν ούτε παρεξήγηση, ούτε τσακωμός. Σε καμία περίπτωση με κανέναν. Και επίσης δεν ήταν και τελευταία στιγμή. Είχαμε κάνει, νομίζω, μία εβδομάδα και τέσσερις μέρες πρόβα. Νομίζω στην πρώτη παράσταση από την οποία αποχώρησε ήταν λίγο όντως τελευταία στιγμή. Εγώ αυτό εκεί ήταν όντως τελευταία στιγμή. Εκεί τι έγινε? Εκεί, όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, τέλεια. Εκεί. Ποια παράσταση ήταν αυτή πρώτα απ' όλα? Μάλλον αναφέρεσαι στις μέρες ραδιοφώνου. Ναι, στις μέρες ραδιοφώνου, πραγματικά. Ναι. Εκεί προέκυψε ένα ζήτημα υγείας ενός δικού μου ανθρώπου, που θεώρησα επίσης ότι δυστυχώς, και ζήτησα και συγγνώμη για την τελευταία στιγμή και από τους συναδέλφους και από τον σκηνοθέτη επίσης,
ήθελα να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Και δεν ήθελα και να το κάνω και ζήτημα. Τελεία. Ναι. Βλέπω λοιπόν ότι παρότι είναι τόσο δύσκολη καιρή, περνάμε μια κρίση πολύ μεγάλη. Η δουλειά μας, οι μισθοί και όλα αυτά έχουν πέσει τρομερά. Δεν βγάζουμε χρήματα, δεν πληρωνόμαστε στην ώρα μας. Mm. Εσύ παρόλα αυτά, και ενώ είχες ας πούμε δουλειές στο θέατρο που θα μπορούσαν να σου αποφέρουν και κάποια χρήματα, ναι. Και στις δύο περιπτώσεις για λόγους που είχαν να κάνουν με τις ηθικές σου αξίες, με την οικογένειά σου, με άλλα πιο μεγάλα θέματα. Ή αυτά που θεωρώ εγώ πιο μεγάλα. Ναι, και εγώ. Αποχώρησες. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι το κομμάτι το οικονομικό είναι κάτι το οποίο βάζεις σε δεύτερη μοίρα ή και τρίτη μοίρα σε σχέση με το να είσαι πρώτα σε μια δουλειά που να σε εκφράζει καλλιτεχνικά ή και να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, με την οικογένειά σου και με τις ηθικές αξίες που εσύ έχεις μεγαλώσει και έχεις μέσα σου. Θα σου πω κάτι που επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα σε σχέση με τα οικονομικά και σε σχέση με γενικά με τα πράγματα που μας κάνουν όντως ευτυχισμένους. Εάν ας πούμε χτύπα ξύλο. Αυτή τη στιγμή βγω από το πλατό και με πατήσει αυτοκίνητο, για παράδειγμα, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι, και μου ή λέγαμε υποθετικά, χτυπάμε ξύλο πάλι, ότι κάτι συμβαίνει, ρε παιδί. Τελειώνουν τα πάντα. Τι είναι αυτό που θα ήθελα εγώ να κρατήσω μέσα μου από τη ζωή μου, αυτή την ερώτηση κάνω στον εαυτό μου και εκεί θα καταλάβεις και τι προτεραιότητες πρέπει να βάζεις. Εγώ αυτή την ερώτηση κάνω στον εαυτό μου. Ότι τώρα, άμα βγω από εδώ και τέτοιο, θα είμαι OK, θα είμαι καλά. Και με τι θα είμαι καλά. Θα είμαι καλά αν είμαι με τους δικούς μου ανθρώπους. Θα είμαι καλά αν έχω τη συνείδησή μου στους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει και δεν είμαι αγνώμων. Θα είμαι καλά αν αισθάνομαι εγώ ότι έζησα με τον τρόπο που θέλω. Τα λεφτά είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και μας βοηθάνε να περάσουμε καλύτερα τη ζωή μας, αλλά δεν είναι η ζωή μας τα λεφτά. Η ζωή μας είναι οι άνθρωποι που μας αγαπάνε και οι άνθρωποι που αγαπάμε εμείς. Αν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, είναι σαν να μην ζεις. Δεν ζω για να βγάζω χρήματα. Ζω για να έρχομαι σε επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αυτό κάνω και μέσα από τη δουλειά μου. Αυτό κοιτάω να κάνω και στην καθημερινότητά μου. Να μιλάω, να ακούω, να αγαπάω, να αγκαλιάζω, να με αγκαλιάζουν. Αυτό είναι η ζωή. Νομίζω ότι έχουμε χάσει το νόημα και μπαίνουμε σε ένα τρίπ του ότι ζω για να βγάζω συνέχεια χρήματα και να βγάζω χρήματα. Δεν θέλω να βγάλω χρήματα. Θέλω να περνώ καλά. Θέλω να είμαι καλά, να είμαι ευτυχισμένη. Να περνάει και ο κόσμος καλά. Ναι. Έλα ρε παιδιά, ρίξτε.